Οι δράσεις προσφοράς προς τους πολίτες και την κοινωνία δεν σταματούν από τον Ροταριανό Όμιλο Αλεξανδρούπολης, τελευταία δωρεά που πραγματοποίησε η Κούνια για παιδιά με κινητικά προβλήματα που έχει τοποθετηθεί στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας. Ο Ροταριανός Όμιλος παρέδωσε και επισήμως στον Δήμο Αλεξανδρούπολης την ειδική Κούνια ΑΜΕΑ. Η ειδική Κούνια ΑΜΕΑ αποτελείται από δύο ειδικές πλατφόρμες, οι οποίες βρίσκονται για να φορτωθούν ειδικά αμαξίδια πάνω με τη βοήθεια συνοδού. Είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα παιδάκια που είναι στα αμαξίδια. Η δωρεά αυτή έγινε εις μνήμη 4 παλαιών ροταριανών του ομίλου μας, του κύριου Κοκουράβα, του κύριου Αγγελίδη, του κύριου Τσιτάκη και του κύριου Παναγιώτου. Και οι τέσσερις είχαν δείξει έντονη κοινωνική δράση και προσφορά, κοινωνική προσφορά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης στο παρελθόν. Στο παιχνίδι έχουν δικαίωμα όλα τα παιδιά και όλοι εμείς πρέπει να προκαλέσουμε δράσεις προκειμένου το χαμόγελο να μην φύγει από κανένα παιδικό πρόσωπο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Αλεξανδρούπολης. Είναι μια ειδική κατασκευή και θα πρέπει όλοι μας να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την κατασκευή, να μην γίνουν βανδαλισμοί και καταστροφές. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από τα άτομα για τα οποία προορίζεται, δηλαδή που βρίσκονται πάνω σε κάποιο ανεπηρικό καροτσάκι ή αμαξίδιο. Και επειδή είναι πολύ ιδιαίτερος ο χαρακτήρας της, καλό είναι να φροντίσουμε όλοι για τη σωστή λειτουργία της. Ο στόχος του Ροταριανού Ομίλου Αλεξανδρούπολης είναι η κινητοποίηση των δυνάμεων της πόλης, φορέων, συλλόγων, ομίλων, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, αλλά και του καθένα ξεχωριστά να ακολουθήσουν το παράδειγμα και να κάνουν ακόμη καλύτερα έργα και δράσεις εθελοντισμού και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Θα ήθελαμε να ευχαριστήσουμε για αυτή τη δωρεά όλα τα μέλη μας και τους φίλους του ομίλου που συνεισφέρανε οικονομικά και με όποιον άλλον τρόπο, όπως επίσης και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για την εγκατάσταση της Κούνιας στην θέση εδώ πέρα, όπως την κατασκευή της περίφραξης και την διαμόρφωση της ειδικής ράμπας για να μπορούν να υπάρχει πρόσβαση για τα αμαξίδια. Θα θέλαμε με αφορμή αυτήν την δωρεά να ευαισθητοποιήσουμε την πόλη της Αλεξανδρούπολης για να προάγει την ισότητα και τον εθελοντισμό και, όπως ανέφερα, την ισότητα ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.